μετά από την εκπτωτική περίοδο που βεβαίως δεν υπήρχε η αναμενόμενη κατανάλωση και ζήτηση, μεσοσταθμικά εκεί είχαμε μείον 15% σε σχέση με πέρσι. Κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής περίοδου, δυστυχώς εκεί τα πράγματα δεν ήταν τα καλύτερα. Φαίνεται ότι έχουμε αρνητικό πρόσημο. Ίσως να αγγίζει αυτό διψήφιο αριθμό πάνω από 10% πάλι σε σχέση με πέρσι. Και αν συνυπολογίσουμε ότι πέρσι σε σχέση με πρόπερσι είχαμε άλλη μια πτώση πάνω από 10%, καταλαβαίνετε ότι η κατανάλωση και η ζήτηση πια έχει φτάσει στα τάρταρα, έχει φτάσει στον αδύρι. Και αυτό βέβαια είναι γενικότερο αποτέλεσμα ενός οικονομικού και πολιτικού κλίματος που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί αβεβαιότητα, η αξιολόγηση δεν έχει τελειώσει. Έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων τα επόμενα χρόνια και η αγορά είναι και ψυχολογία, αυτό αντανακλάται ουσιαστικά στην αγορά. Ούτε καν το δώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων, το πενιχρό αυτό δώρο τόνωσε την κατανάλωση. Τώρα ευελπιστούμε ότι από 1η Μαΐου που θα υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως τις 15 του Μάη, ενδεχομένως έτσι και με την αλλαγή του καιρού και ενδεχομένως με μια καλύτερη διάθεση των καταναλωτών να αλλάξει λίγο το κλίμα και να τονωθεί η αγορά.